Νόμιζες ότι θα μου την έλεγες πάλι ρε γατάκι Mike στο live stream. Τη λέω μόνος μου στον εαυτό μου. Λοιπόν, σοβαρά ρε Samsung τώρα. 1000 ευρώ για να βάλεις πλαστικό. Μέχρι να έχω την οικογένεια του Samsung Galaxy S21 εδώ στο στούντιο να δούμε μαζί εγώ και εσύ, μένεις συντονισμένος μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να κάνεις την επιλογή σου, αν θες βέβαια να πάρεις κάποιο από τα μοντέλα της Galaxy S20 σειράς. Βέβαια, ένα like για να συνεχίσουμε με αυτά τα γρήγορα tech show που καραγουστάρω, εννοείται, το έχεις ρίξει γιατί είσαι ένας τεκαχολίδης και αν δεν ήσουν πριν, τώρα μπορείς να γίνεις κάνοντας subscribe ή αλλιώς εγγραφή στο κανάλι και χτυπώντας το καμπανάκι για να παίρνεις ειδοποίηση μόλις ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Σήμερα είδαμε τη Samsung να μας ανακοινώνει και τα 3 μοντέλα της Galaxy S21 σειράς. Τον Galaxy S21 που θα κράξουμε, τον Galaxy S21 Plus που είναι το μεσαίο παιδί που δεν δίνει κανείς σημασία, αλλά και τον Galaxy S21 Ultra, ίσως το καλύτερο κινητό που έχει ανακοινωθεί για το 2021. Και κάπου εδώ αρχίζει ο Xiaomi's να κράζει ότι το Xiaomi Mi 11 είναι το καλύτερο κινητό και είναι στα 500 ευρώ, μπλα 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 μπλα. Πριν να πάμε να μιλήσουμε για τις συσκευές, να βγάλω κάτι ακόμη από τη μέση. Δεν υπάρχει φορτιστή στο κουτί, ούτε ακουστικά, όμως υπάρχει καλώδιο USB-C σε USB-C και πριν να πεις την κακιά σου, το κάνουν για το περιβάλλον. Άντε και να κάνω αρχήν από τον άσωτον ιό που πιστεύαμε ότι η Samsung θα έπαιρνε το μάθημα της από τις πωλήσεις του απλού Note 20, αλλά όχι. Βάλαμε και στο S21 πλαστικό back cover. Σοβαρά. Ναι. Κινητό που κάνει 1000 ευρώ, πλαστικό πίσω μέρος. Ξέρεις ρε Samsung πόσο troll θα φας εσύ, αλλά και οι fanboys. Το ξέρεις έτσι. Όχι ότι οι περισσότεροι δεν ρίχνουν απλά μια θήκη ή ένα σκήνα από πάνω, αλλά έλα τώρα, πραγματικά. Δίνεις 1.000 ευρώ που είναι ο μισός των περισσότερων από εμάς και μου κάνεις τσιγκουνιές. Καλά, αν πας να βγάλεις ένα Galaxy S21 FE φέτος, τι θα βάλεις πίσω, χαρτί? Προσωπική μου άποψη, πάντα, και αν θες την ακούς, αν θες όχι, μην πάρεις το απλό Galaxy S21. Όχι γιατί δεν είναι καλή συσκευή, απλά για να δείξεις στην Samsung την ίδια ότι δεν είμαστε εντελώς κόροιδα. Αν όμως ενδιαφέρεσαι ακόμη, άκου χαρακτηριστικά και εσύ κρίνεις. Έχεις οθόνη 6,2 inch, Full HD Plus και όχι 2K όπως το περσινό Galaxy S20, AMOLED που πραγματικά εδώ ανέβαζε IPS LCD οθόνη, θα γελούσαν ακόμη και οι κότες, αλλά δεν αποκλεία κάτι πριν να το δω, γιατί έχουμε δει πολλά και χειρότερα πράγματα. Έχεις δυναμικό ρυθμό ανανέωσης από 48Hz σε 120Hz με Snapdragon 888 που εδώ θα τα κάνεις πάνω σου από τη χαρά σου, αλλά κρατήσου γιατί αυτό είναι εκτός Ευρώπης. Εδώ ξέρεις τι θα φάμε στην μάπα, έτσι. Exynos 2100 που το καλό που σε θέλω ρε Samsung, το καλό που σε θέλω να είναι στα ίδια επίπεδα με το Snapdragon 888 και όχι όπως πέρσι. Πραγματικά τώρα. Σε βλέπω. 8GB RAM και αποθηκευτικό χώρο να αρχίζει από 128GB και μέγιστον στα 256, που εδώ πραγματικά κάνει τη σωστή επιλογή γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να επεκτείνεις τον αποθηκευτικό σου με τη χρήση μιας microSD κάρτας. Σε κανένα από τα 3 μοντέλα των Galaxy S21. Ναι, πάει και η microSD κάρτα. Από κάμερες είναι Samsung ρε παιδί μου. Γαμάτες κάμερες, εννοείται όπως πάντα, και ναι, προσωπικά τις έχω στην κορυφή. 12MP κυρία κάμερα, 12MP ultra wide κάμερα και 64MP telephoto με δυνατότητα για 3x οπτικό zoom και αρκετές δυνατές λειτουργίες
μέσω της εφαρμογής τους, αλλά και 10 MP selfie κάμερα που ελπίζω να κάνει παπάδες. 4.000 mAh μπαταρία που μπορείς να φορτίσεις ασύρματα στα 15W και ενσύρματα στα 25W με το φορτιστή που δεν είναι στην εμπορική συσκευασία. Το φορτιστή που θα πας να δώσεις, ξέρεις, εκείνα τα 20 με 40, 50 ευρώ για να πάρεις. Και πάμε στο μεσαίο παιδί της οικογένειας, τον Galaxy S21 Plus, που είναι βασικά ό,τι έχεις και στον Galaxy S21, εκτός εδώ έχουμε γυαλί στο πίσω μέρος. Μαζί με τη μεταλλική κατασκευή και τον Gorilla Glass Victus που έχουμε στην οθόνη, έχουμε και στο πίσω μέρος. Ναι. Από 6,2 inches οθόνη που έχουμε στον Galaxy S21, εδώ έχουμε 6,7 inches και εδώ Full HD Plus και Dynamic AMOLED με δυναμικό ρυθμό ανανέωσης, επεξεργαστές ήδη, RAM τα ίδια, χωρητικότητα την ίδια, κάμερες την ίδια, που και εδώ έχει τη λειτουργία για Zoom Lock που καταγράφει δυνατές φωτογραφίες. Πρέπει να ομολογήσω σύμφωνα μαζί με το event τους στο 30x με Digital Zoom, όπως και στο Galaxy S21, αυτό εννοείται. Μπαταρία μεγαλύτερη στις 4.800 mAh και ρυθμούς φόρτισης τους ίδιους όπως τον Galaxy S21. Στο είπα ότι είναι το μεσαίο παιδί που δεν νοιάζεται κανείς, αλλά εσύ δεν με πιστεύες. Ελπίζεις για κάτι καλύτερο. Ας πάμε όμως στο αποκορύφωμα της βραδιάς. Στο καμάρι της Samsung για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Εξαρτάται αν θα ανακοινώσουν τη σειρά Note. Το Galaxy S21 Ultra λοιπόν, το οποίο έρχεται μαζί με 6,8 inches 2K στην ανάλυση οθόνη, δυναμικό αριθμό ανανέωσης πάλι, που ανάλογα με την εφαρμογή που τρέχεις ή το περιεχόμενο που έχεις μπροστά σου, τέλος πάντων, σου δίνει 48 με 120 Hz για την εξοικονόμηση μπαταρίας, αλλά και το καλύτερο αποτέλεσμα για το τι βλέπεις. Επεξεργαστή έχουμε το ίδιο σκηνικό όπως και στα άλλα δύο. RAM έχεις αρχική επιλογή στα 12GB σε 128GB και 256GB αποθηκευτικό και 16GB RAM με 512GB που πάλι κάνε τη σωστή επιλογή, γιατί και πάλι εδώ δεν έχεις δυνατότητα για επέκταση μέσω microSD κάρτας. Κάμερα έχουμε τη δεύτερη γενιά των 108 MP sensor για την κύρια τώρα, 12 MP ultra wide, 10 MP telephoto με 3x οπτικό zoom και 10 MP πάλι telephoto για 10x οπτικό zoom, που εδώ έχεις και τη λειτουργία space zoom σε 100x hybrid digital zoom, που οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν μία με δύο φορές, και όταν λέω οι περισσότεροι εννοώ το 99% των αγοραστών. Έχω κάποιον άδικο, πες μου κάτω στα σχόλια. Όμως πρέπει να ομολογήσω ότι η Samsung με διαφαρμογή για τις κάμερες έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα στο Pro Video μπορείς να έχεις την κάμερα σου λίγο πιο μακριά και για να κάνει καλύτερη καταγραφή στον ήχο να χρησιμοποιήσεις τα Buds Pro που ανακοινώθηκαν και αυτά σήμερα, θα σας τα πω μετέπειτα, να τα χρησιμοποιείς σαν μικρόφωνο έτσι ώστε να μην έχει τόσο πολύ θόρυβο από τον background, αλλά παίρνει καλύτερα τη φωνή σου. Πολύ ωραία φάση. Η μπαταρία είναι στις 5.000 mAh, ρυθμό φόρτισης τον ίδιο, πραγματικά μην με ξεκινήσεις πάλι. Άλλες εταιρείες είναι στα 65W, 125W, 1000W κτλ. Η Samsung είναι στα 25. Εντάξει, δεν ξεκινώ. Για το σχεδιασμό, όπως μου είπατε και εσείς στο live stream που είδαμε μαζί το event, άλλοι σας άρεσε, σε κάποιους άλλους δεν άρεσε. Πάντα αυτό είναι σύμφωνα με την προσωπική σου προτίμηση. Εμένα μου ψηλό άρεσε στο Ultra και τα χρωματάκια ωραία. Ωραία δεν λέω. Αλλά πάμε λίγο να μιλήσουμε για την τιμή. Πρώτον, κάθισε γιατί ξέρεις ότι το 1000 ευρώ δεν το γλιτώνεις. Δεύτερον, αν κάνεις pre-order, παίρνεις για την Galaxy S21 και την Galaxy S21 Plus τα Galaxy Buds Live, τα φασολάκια της Samsung, αν δεν καταλάβεις πια, και τον Galaxy Smart Tag για να βάζεις τα κλειδιά σου να μην τα χάνεις. Okay. Αν πάρεις τον Galaxy S21 Ultra, παίρνεις πάλι τον Galaxy Smart Tag για τα κλειδιά σου, για το σκύλο σου ή η γυναίκα σου. Okay, σε εξηγώ να ακούστηκε αυτό, το σβήνουμε. Αλλά και τα νέα Galaxy Buds Pro. Τρίτον και λυπητερό, για τον Galaxy S21 με το πλαστικό πίσω μέρος δίνεις 899 ευρώ πουλά σε Κύπρο και Ελλάδα για την αρχική έκδοση.
για το μεσαίο παιδί της οικογένειας, Galaxy S21 Plus, 1099 ευρώ και για το Ultra βάζεις υποθήκη του αυτοκίνητου σου και δίνεις 1399 ευρώ πουλά. Η ερώτηση φυσικά που σε βασανίζει, ξέρω ποια είναι. Ρε Μάριε, θα πάρεις για προσωπική σου συσκευή τον Galaxy S21 Ultra? Και για να μάθεις την απάντηση, θα έρθεις αύριο εδώ σε αυτόν τον κανάλι, στο live stream που θα κάνουμε μαζί με τα άλλα παιδιά, Παρασκευή 15 του μήνα, η ώρα 8, και θα το μάθεις. Σπάς το κουμπί του like και το μοιράζεσαι σε αυτόν τον βίντεο μαζί με τους φίλους σου, εγγραφή αν δεν είσαι ήδη ένας στεγαχολίδης, και εμείς οι δύο θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να θυμάσαι, να περνάς καλά.